Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα έκτακτο βίντεο το οποίο ανεβαίνει έτσι μέσα στα μεσάνυχτα, γιατί σήμερα πληροφορήθηκα από τη δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, τη φίλη μου και φίλη του καναλιού, ότι συνάντησε, τυχαία συναντηθήκατε, Άρια, ε! Ναι, βασικά μου έστειλε ένα μήνυμα και με ρώτησε αν είναι Αθήνα. Γιατί ήταν Αθήνα, τη για δύο μέρες και με ρώτησε αν μπορούμε να βρεθούμε. Ναι. Η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει κάνει μια παρουσίαση μιας εργασίας της σε ένα πανελλήνιο συνέδριο. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Αθήνα η κοινή μας φίλη, εμένα και της Αριστονίκης, η Άρια Σοκράτους, για μια και μοναδική παράσταση που θα γίνει αύριο, την Παρασκευή, σήμερα, οι περισσότεροι από εσάς θα δείτε το βίντεο αύριο, οπότε είναι σήμερα, μια παράσταση η οποία, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Βλέπετε τη φωτογραφία της Άριας, επειδή εκεί που είναι εσείς στην Αθήνα στο ξενοδοχείο δεν έχει την ευχαίρεια να βγει μέσω Skype, όμως σας έχω τη φωτογραφία της εδώ στο διπλανό παράθυρο, άρα βλέπετε ποια είναι η Άρια Σοκράτους. Άρια μου, να πω λίγα λόγια για σένα και μετά να μιλήσουμε για την παράσταση. Φυσικά, ό,τι θέλεις. Από ό,τι μου είπες κάποιες φορές, κοιτάζεις το κανάλι, έχεις και μια φίλη σου στην Αμερική, η οποία είναι πιστή φαν του καναλιού και της στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, να σας πω λίγα λόγια για την Άρια Σοκράτους. Η Άρια Σοκράτους γεννήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, είναι Κυπρέα, με καταγωγή από τη Λεμεσό. Σπούδασε επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις. Η διατριβή της Άριας είχε θέμα της αλλαγής της διεθνούς κοινής γνώμης στο κυπριακό ζήτημα από το 1999 μέχρι το δημοψήφισμα το 2004. Στο παρελθόν εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως σύμβουλος ραδιοτηλεόρασης στην αρχίδα ραδιοτηλεόρασης της Κύπρου, η Άρια Σοκράτους. Από το 2013, δηλαδή 9 χρόνια πριν, μετανάστευσε στο New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου εργάστηκε και συνεχίζει να εργάζεται ως διερμηνέας σε νοσοκομεία και νομικές εταιρείες. Από το 2015 συνεργάζεται με τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης και παράλληλα με την εργασία της σπούδασε Ισπανική Λογοτεχνία στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Νέας Υόρκης. Από το Σεπτέμβριο του 2018 ζει στη Φλόριντα και είναι Director of Communication, δηλαδή Διευθύντρια Επικοινωνιών, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία της Φλόριντα. Επίσης εργάζεται ως διερμηνέας μεταφράστιας σε διεθνείς εταιρείες, διερμηνείας και μετάφρασης στις ΗΠΑ και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο μαθημάτων στο Medical Interpreting Fundamental Spanish English Program and Medical Interpreting Training School. Γιατί η Άρια προφανώς κάνει μεταφράσεις από τα ελληνικά στα αγγλικά και από τα ισπανικά στα αγγλικά για ασθενείς που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Σωστά, Άρια? Σωστά, και από ιταλικά. Και από ιταλικά. Και το αντίστροφο. Σε παρακολουθώ πολλές φορές στις αναρτήσεις σου στα social media που γράφεις έτσι πολύ ωραίες ιστορίες με τις οποίες έρχεσαι σε επαφή. Η Άρια έχει πάρει συνεδρία. Ένα λεπτό να σου πλέξω το εγκόμιο και μετά. Διαβάσω το βιογραφικό σου. Μετά θα μιλήσω όσο θέλεις. Η Άρια έχει πάρει συνεντεύξεις από συγγραφείς διεθνούς φήμης όπως η Ζαμπέλη Αλιέντε και ο Αντώνιο Μολίνα, καθώς και διαπρεπείς Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς, όπως η ερευνήτρια του Χάρβαρντ Αγγελική Ασημάκη και ο καθηγητής του MIT Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Το 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο «Τα δάκρυα της σιωπής» από τις εκδόσεις 6, το οποίο έχει ήδη αποδοθεί σε θεατρικό έργο στην αγγλική γλώσσα. Το 2019 κυκλοφόρησε το επόμενο της βιβλίο από τον ίδιο οίκο, το βιβλίο της «Το τίμημα της αμαρτίας». Η Άρια μιλάει αγγλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και λίγα αραβικά και σέρβικα. Εργάζεται ως ιατρική μεταφράστρια στο νοσοκομείο Orlando Health και παράλληλα ως διερμηνέας σε συνέδρια και νομικές εταιρείες και ομοσπονδιακά δικαστήρια. Επίσης, είναι επιστοποιημένη μεταφράστρια στο προξενείο της Ελλάδας στην Τάμπα και μέλος του American Translation Association, δηλαδή της Αμερικανικής Εταιρείας Μεταφραστών. Και είναι δημιουργός της ιστοσελίδας, την οποία μπορεί πολλοί από εσάς να την γνωρίζετε, www.mywritersgang.com. Αυτή είναι η Άρια Σοκράτους. Έτσι κάνουμε, Άρια, όταν ήρθε κάποιος καινούριος στο κανάλι, του πλέκουμε το Είναι μια Κύπρο η οποία διαπρέπει στην Αμερική και αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Είδα που έβαλες την ανάρτησή σου, πώς στην Αθήνα μου, επιτέλους. Και για ποιο λόγο είσαι στην Αθήνα? Πάρα πολλά χρόνια.
Γιατί η Αθήνα μαζί με τη Ρώμη, η Νέα Υόρκη, είναι οι τρεις πόλεις που αγαπώ όσο τίποτε άλλο. Δηλαδή, θα ήθελα να ζω, αν ήταν δυνατόν, σε αυτές τις τρεις πόλεις. Πρώτη Αθήνα, βέβαια. Πρώτη Αθήνα, ε. Τι σ' αρέσει στην Αθήνα περισσότερο? Η Αθήνα είναι ο πολιτισμός ο ίδιος. Λατρεύω την Αθήνα, λατρεύω την άβρα της, λατρεύω την ενέργειά της, λατρεύω ακόμα και τις γκρίζες πολυκατοικίες, τα βρώμικα τα πεζοδρόμια. Εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα στενά σοκάκια. Wow. Αυτό μου αρέσει. Κάποιος μπορεί να τα ακούσει και να λέει, μα τι λέει αυτή. Ίσως να μην είστε και καλά, αλλά όχι ρε. Σίγουρα στην Αθήνα έχεις πολλά βιώματα θετικά από την φοιτητική σου ζωή και σίγουρα συνδέεις την Αθήνα με πράγματα που έχεις μάθει, πράγματα που έχεις καταλάβει, με την πνευματική σου ανάπτυξη, την καλλιτεχνική σου εξέλιξη. Εγώ ακριβώς. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι συνδεδεμένη με μνήμες, έντονες μνήμες, νοσταλγία. Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να βάλω τώρα εδώ την αφίσα της παράστασης και να μας πεις... Τη βρήκα. Τώρα οι τηλεθεατές του βίντεο βλέπουν την αφίσα της παράστασης. Είναι το όνομα... η αφίσα είναι στα αγγλικά, αλλά η παράσταση είναι στα ελληνικά, Άρια, είναι στα αγγλικά. Όχι, είναι στα αγγλικά, αλλά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Το λόγο που δεν τη μεταφράσαμε στα ελληνικά, δηλαδή στην αρχή σκεφτόμαστε την Πάολα να γίνει στα ελληνικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όμως μετά σκεφτήκαμε ότι θα είχαμε σε δυναμική το έργο, γιατί είναι τρεις μονόλογοι και αφορούν τρεις γυναίκες διαφορετικές από τρεις διαφορετικές χώρες. Η Ροξάνα από τη Ρωσία, η Σόνια από τη Τσεχία και η Κρίστε με καταγωγή από Ελλάδα. Οπότε θα χανόταν η προφορά που είχαν, η Σόνια μιλάει στο Αμερικανίδα γιατί είναι γεννημένη στο New Jersey από γονείς μετανάστες, αλλά έχει μεγαλώσει και έχει γεννηθεί στην Αμερική. Η Ροξάνα είναι με καθαρά ρωσική προφορά, που μιλά αγγλικά ρωσική προφορά και η Κρίστε με ελληνική προφορά. Λοιπόν. Οπότε στα ελληνικά κάποια χανόταν. Και θέλαμε αυτό το στοιχείο να μείνει. Η ηθοποιός που ερμηνεύει και τους τρεις ρόλους στο μονόλογο και τους τρεις θεατρικούς μονολόγους είναι μια ηθοποιός η οποία είναι από την Πάφο. Είναι και σου είπα και προηγουμένως που μιλούσαμε, είναι και η Πάολα Χατζηλαμπρή, ήταν και μαθήτρια της μάνας μου και έχουμε γνωριστεί και είναι μια εξαιρετική κοπέλα. Η Πάολα Χατζηλαμπρή είναι μια βραβευμένη ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός και είναι μία από τις 23 ιέρειες της Ολυμπιακής Φλόγος από το 2000. Το 2017 μέχρι και το 2018 ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι ως Μελίνα Μερκούρη στο μόνιμο έργο. Η συμμετοχή της Πάολας Χατζηλαμπρή στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Νέας Υόρκης της χάρισε το πρώτο βραβείο παγκόσμια. Η παράσταση παρουσιάστηκε στην Αθήνα και έκανε περιοδία σε όλη την Κύπρο. Το 2019 το Διεθνές Φεστιβάλ Νέας Υόρκης κάλεσε την Πάολα Χατζηλαμπρή που διαγωνίστηκε στην κατηγορία των 10 καλύτερων παραστάσεων που είχαν επιλεγεί αυτή τη φορά με το έργο Λακάλας που αφορούσε στη ζωή και το έργο της διάσημης ντίβας της όπερας. Άρα η συνεργάτη σου στο έργο αυτό είναι η δική μας η Πάολα Χατζηλαμπρή, η οποία παίζει και τους τρεις ρόλους. Ναι, είναι εξαιρετική η Πάολα, ειδικεύεται στους μονολόγους. Έχει βραβευτεί και για τα δάκρυα της σιωπής, το Θεία Σοσάλια συγκεκριμένα. Της απονεμήθηκε το βραβείο Red Shoes από τα North Award, που είναι καινοτόμα βραβεία και απονέμονται σε ανθρώπους ή νομικές εταιρείες οι οποίες έχουν προβάλει μια καινοτομία και έχουν μια πρωτοτυπία στις ιδέες τους και έχουν προωθήσει τον πολιτισμό. Και πρώτη φορά απονέμεται αυτό το βραβείο σε Κύπρια καλλιτέχνη. Και θα απονέμει και αυτό το βραβείο για την ερμηνεία της παράσταση.
Νομίζω γιατί ότι... είχε η ίδια προωθήσει την ελευθερωποίηση όσον αφορά τη γυναικεία κακοποίηση και την ανθρώπινη διακίνηση, το sex trafficking. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την Πάολα τη Χατζηλαμπρή και για σενάρια Σοκράτους. Το δις προφήτης δεχτός από την πατρίδη αυτού. Δηλαδή η καταξίωση που έχετε και δύο Κύπριες στο εξωτερικό υπερβαίνει κατά πολύ την όποια αναγνώριση της αξίας σας υπάρχει στην εντόπια σκηνή. Νομίζω ισχύει πολύ αυτό το πράγμα. Ότι δυστυχώς είναι ο δις προφήτης δεχτός από την πατρίδη αυτού. Ότι η αξία μας αναγνωρίζεται περισσότερο εκτός συνόρων παρά μέσα στη χώρα στην οποία ζούμε. Η Πάολα έχει περάσει ένα διάστημα και από την τηλεόραση. Είχε και θεατρική σχολή, δεν ξέρω αν διατηρεί ακόμη στη Λευκωσία. Αλλά είναι επαφή της. Όχι, δεν την έχει αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι έτσι μια εξαιρετική κοπέλα η Πάολα, η οποία πραγματικά ξεχωρίζει. Και είναι πιστεύω εξαιρετική. Πως δεν είναι τυχαία που επέλεξες την Πάολα για να ενσαρκώσει το ρόλο στο θεατρικό μονόπραχτο το δικό σου, που είναι βασισμένο πάνω στο... Όχι. Ναι, ήταν πολύ συνειδητή απόφαση, γιατί με την Πάολα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια πριν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διεθνής σχέσεις, το διεθνό σχέσιο, όταν είχαμε κάνει μαζί. Και βρεθήκαμε ξανά, μετά από πολλά χρόνια, το 2019, όταν ήρθε στην Φλόριδα, καλεσμένη από την Βανελίνα Μοσποδία Φλόριδα, την οποία είμαι διευθύντρια επικοινωνίας, για να ανεβάσει το Λακάλας, το μονόλογο με τη ζωή της Μαρίας Κάλλη. Είχαμε βρεθεί, εγώ να αξίσεις είπα για το συγκεκριμένο διεθνή θεατρική διασκευή, γιατί το συγκεκριμένο έργο δεν είναι πρόσφατο. Το είχα γράψει από 5 χρόνια την ουσία η θεατρική διασκευή είχα κάνει και αφορούσε μεγαλύτερο κατά 15 ηθοποιούς. Και ήμουν ανιώθηκε τότε. Και διαθέστηκε η Κατερίνη Μπούρα, η πρώην πρέσβης της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η οποία έχει και έδρα για το sex trafficking στα Ηνωμένα Έθνη. Και διαθέστηκε πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς για λόγους υγείας και λόγω λήξης της θητείας της, έφυγε. Επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα. Από τότε παρέμεινε μια ιδέα, γιατί ήταν πολύ δαπανηρό. Να γίνει μια θεατρική παράσταση. Μια παραγωγή με 15 ηθοποιούς σίγουρα είναι πολύ πιο δαπανηρή και πολύ πιο δύσκολη να επιτευχθεί παρά όπως είναι τώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι το όνομα του έργου είναι «Τα δάκρυα της σιωπής». Είναι βασισμένο πάνω στο μυθιστόρημα της Άριας. Σκηνοθετεί το έργο και πρωταγωνιστής του έργου η Πάολα Χατζηλαμπρή. Για μία μέρα μόνο θα είναι στην Αθήνα. Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, στο θέατρο Αλχάμπρα. Αλχάμπρα, σωστά το λέω. Αλάμπρα. Έχει ένα έτσι εκεί. Καλά. Στο θέατρο Αλάμπρα Art Theater και είναι η παράσταση στα αγγλικά, αλλά θα υπάρχουν υπερτίτλοι στα ελληνικά, που σημαίνει κάποιος που δεν μιλάει την αγγλική γλώσσα, που πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε την αγγλική γλώσσα, μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να διαβάζουν τους υπέρτιτλους στα ελληνικά. Δηλαδή δεν είναι απαγορευτική γλώσσα, αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει, δεν είναι απαγορευτική η γλώσσα ότι είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγα λόγια για το έργο, για το έργο Άρια μου. Ένα λεπτό προσπαθώ. Λοιπόν, έχω εδώ τη συνέντευξη στα νέα. Στα νέα των Αθηνών. Λοιπόν, τα θύματα sex trafficking σε πρώτο πρόσωπο. Μην προσπαθήσεις να δραπετεύσεις. Θα σε βρουν και θα σε κάνουν κομμάτια. Και θα σε πετάξουν στα σκουπίδια. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει να σε σώζει. Για ένα πράγμα μόνο λυπάμαι που δεν αποχαιρέτησα ποτέ τους δικούς μου και δεν ξέρω αν θα τους ξαναδώ. Το απόσπασμα προέρχεται από το μονόλογο της Ροξάνας, όπως θα ακουστεί στην παράσταση Tears of Silence, Δάκρυα Σιωπής, στο θέατρο Alhambra Art, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στις 8.30.
Το έργο αποτελείται από 3 μονόλογους γυναικών, θύματα κακοποίησης και sex trafficking, οι ιστορίες των οποίων εκτυλίσσονται παράλληλα με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Κύπρια ηθοποιό Πάολα Χατζουλαμπρί, η οποία είναι και σκηνοθέτρια της παράστασης. Σύμφωνα με την υπόθεση, όπως μας είπε και προηγουμένως η Αρία Σοκράτους, η Κρίστεν Ριβέρα γνωρίζει τον Ντέιβιτ Ριβέρα σε ένα ελληνικό νησί, ερωτεύονται, παντρεύονται και ζουν μαζί στις ΗΠΑ, στις ΗΠΑ. Το πρόσωπο που τη δείχνει όμως είναι εντελώς διαφορετικό. Η Σόνια γεννήθηκε στο Νιου Τζέρσι από γονείς Τσέχους μετανάστες. Το όνειρο της ήταν να γίνει μοντέλο και να βοηθήσει οικονομικά τη μητέρα της. Η Ροξάννα κατάγεται από τη Μόσχα, ερωτεύεται παράφορα τον Τζέιμς και τον ακολουθεί στη ΣΥΠΑ, στις ΗΠΑ, για να ζήσει το αμερικανικό όνειρο. Τις τρεις γυναίκες συνδέουν τα δάκρυα της σιωπής. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015 στην Ελλάδα από τις εκδόσεις 6 με ΙΤΑ. Και 7 χρόνια αργότερα η συγγραφέας Άρια Σοκράτους, που έχει γεννηθεί στη Λεμεσό, το μετέφρασε στα αγγλικά προχωρώντας στη θεατρική διασκευή με τη συμβολή της Πάολας Χατζηλαμπρί. Η τελευταία μάλιστα βραβεύτηκε στις 9 του περασμένου μήνα στη Ρώμη από τα Norms Awards. North Awards με το βραβείο Red Shoes 2022, που όπως μας είπε η Άρια προηγούμενος, είναι ένα βραβείο το οποίο απονέμεται σε άτομα που μέσω του έργου και της προσφοράς τους προβάλλουν τα θέματα της βίας κατά των γυναικών και της εμπορίας προσώπων. Η θεατρική παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη την 1η Μαρτίου, της χρονιάς αυτής, του 2022, στο ιστορικό American Theatre of Actors, ενώ ακολούθησαν τα Athenian Academy στο Clearwater της Φλόριντα, το Μαρκίδιο Θέατρο στην Πάφο, το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη στη Λευκοσία, υπό τη διοργάνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου. Και στις 20 Μαρτίου στο Θέατρο Συνεργείου στη Λεμεσό. Άρα τώρα, Άρια μου, είναι η επόμενη παράσταση αυτή στην Αθήνα. Ναι, είναι η συνέχεια βασικά. Είναι η πρώτη παράσταση απλώς που δίνουμε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά είναι συνέχεια της εργασίας του έργου. Ναι, ενώ είναι η πρώτη φορά που το έργο ανεβαίνει σε ελληνικό έδαφος. Έχει ανέβει στην Αμερική, ναι, ναι. Έχει ανέβει στην Κύπρο. Η πρώτη. Και αύριο ή σήμερα, γιατί το βίντεο ούτως ή άλλως θα ανέβει μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, σήμερα όσοι είστε στην Αθήνα και όσοι έχετε χρόνο, διάθεση, επιθυμία να απολαύσετε τέχνη και πνεύμα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να πάτε στην παράσταση «Τα άκρα της σιωπής», η οποία θα είναι στο Θέατρο Αλάμπρα. Και για εισιτήρια πρέπει να πάρει κάποιος online άρια, δηλαδή να πάει στο ticketplus.gr ή μπορεί να πάρει και στο θέατρο εισιτήρια. Μπορεί και στο θέατρο. Μπορεί να τα καλέσει και στο θέατρο για κράτηση ή να φανταστεί και στην είσοδο. Οκ. Αλλά δεν είναι ανάγκη κάποιος να πάει online να πάρει τα εισιτήρια, γιατί κάποιος που μας παρακολουθεί μπορεί να μην το έχει, να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως δεν έχεις εσύ αυτή τη στιγμή. Και σε φυσικά. Οπότε, καλή ιδέα, τηλέφωνο σίγουρα θα έχει, οπότε θα καλέσει. Ναι, ναι. Έχουμε και το τηλέφωνο του θεάτρου. Ξέρατε το τηλέφωνο του θεάτρου. Είναι το θέατρο Αλάμπρα Art Theater. Ναι, στη Στουρνάρη 53. Δεν έχεις το τηλέφωνο μας, μπορεί να το βρει ο καθένας μόνος του. Αλλά να μπορεί να το βρει ο καθένας εύκολα. Ένα λεπτό, να το βρει, ένα λεπτό. Γιατί εγώ έχω διαδίκτυο, δεν είμαι σαν εσένα που δεν έχεις. Κάνεις αποτοξίνωση. Θα ήταν ωραία να σε βλέπαμε, γιατί όπως είδατε και από τις φωτογραφίες που σας έδειξα τις άρεσες, είναι ωραιότατη κοπέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πότε να σε κεράσω. Πότε θέλεις, κόρη. Μακάρι να έρθω να δω να έρθω στην παράσταση. Έλα σου πω τώρα, έσκασα, γιατί και στο συνέδριο μου πήγαινε Αριστονίκη, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Και στη δική σου την παράσταση θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Και αυτός ο σκύλος να καθίσει φρόνημα θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν. Θα ξανακάνω την άλλη φορά στην Κύπρο. Ναι, θα με καλέσεις να έρθω. Κύπρο. Δεν θα γλιτώσεις. Γλιτώνω, αφού θέλω. Το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το έχω βρει. Το τηλέφωνο του θεάτρου Alhambra Art Theatre είναι 210
5-22-0-120. 2-10-5-22-0-120. Άρα όσοι θέλετε να είστε στην παράσταση και δεν έχετε την ευχέρεια να πάρετε εισιτήρια online στην παράσταση «Τα δάκρυα της σιωπής», μπορείτε να επισκεφτείτε, να πάρετε τηλέφωνο στο θέατρο. Ξαναλέω το τηλέφωνο του θεάτρου Αλάμπρα, ένα λεπτό, ξέρω ότι με κουραστήκε, αλλά 2-10-5-22-0-120. Λοιπόν, Άρια μου, θέλω έτσι να μου πεις λίγο για το... και για το βιβλίο. Α, το βιβλίο μπορεί κάποιος να το βρει. Υπάρχουν αντίτυπα του βιβλίου στην Αθήνα? Το βιβλίο έχει εξαντληθεί. Α, ήμουν σίγουρη. Δυστυχώς, και ναι, δεν θα γίνει κάποια επανέκδοση. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί. Υπάρχουν ελάχιστα αντίτυπα. Είχε γίνει 2 φορές επανέκδοση. Και έχουν εξαντληθεί τα αντίτυπα. Θα ανοίξει τη στιγμή, άλλη. Αλλά... θα γίνει κάποια στιγμή επανέκδοση. Και μάλιστα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμάζω και την μετάφραση του βιβλίου στα αγγλικά για να μπει στο Amazon. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, τώρα για του λόγου το αληθές, να γελάσεις τώρα, όταν θα δεις το βίντεο. Για του λόγου το αληθές, θα σας δείξω τη φωτογραφία που μου έστειλαν οι κοπέλες σήμερα από την Αθήνα. Για του λόγου το αληθές, ότι δεν σας κοροϊδεύουμε, ότι έχει πάει στην Αθήνα. Έχω και ένα σκύλο εδώ, Άρια μου, πραγματικά. Πραγματικά. Θέλει να ανέβει και αυτός στη σκηνή. Πούντο. Α, να την εδώ. Ναι. Για του λόγου του αληθές, βλέπετε εδώ τη φωτογραφία με την αγαπημένη την Αριστονίκη και την Άρια της Σοκράτους. Τι ωραίες που είστε. Και οι δύο λεμεσάνες. Τώρα δείχνω στην οθόνη τη φωτογραφία. Εσύ δεν τη βλέπεις, θα το δεις μετά στο βίντεο. Την είδα τη φωτογραφία. Δεν το βλέπεις που το δείχνω. Τώρα, κοίτα χαρά, κοίτα χαρά, νικουμέρα μου. Κοίτα χαρά, νικουμέρα μου, βρήκε τη φιλεράδα της. Ανήσουν εσύ να μας αντρείς αυτή τη στιγμή. Ήσουν και εσύ εκεί, γιατί μου έστειλε σε κάποια φάση, μου λέει, βρήκα μια θαυμάστρια σου στο δρόμο και σου στέλνει πολλά φιλιά και συγκινήθηκε. Της λέω, είναι δική σου θαυμάστρια. Μου λέω, είναι δική σου. Ήσασταν μαζί. Είσασταν μαζί. Είσασταν μαζί. Είμαστε μαζί. Είχαμε μόλις κάτσει σε ένα καφέ. Την είχα στήσει λίγο λεπτά. Έμπειρας. Την είχα στήσει και καλά τις έκανες, γιατί με στήνει με έναν παντέρα στο Μίκη. Καλά τις έκανες. Σοβαρά. Ήταν μόνο σε μια Εγγλέζα στην ώρα της. Αυτά μόνο στην Αθήνα. Γιατί είχα συνέντευξη στην ΕΣΤ. Σε 45 λεπτά να πάω στον δρόμο 45 λεπτά. Άρα έχει πολύ καιρό στην Αθήνα. Σε ποια έχουμε μίλησε στην ΕΡΤ? Στην ΕΡΤ σε ποια εκπομπή μίλησες? Στην εκπομπή του Γιάννη Παπουτσάκη, στο ραδιόφωνο. Η φωνή της Ελλάδος. Αν έκοβε το μυαλό σας να με πάρετε τηλέφωνο πιο νωρίς, αν το σκεφτόσασταν, έχω μια πολύ καλή φίλη που είναι σκηνοθέτρια διαφόρων εκπομπών στην ΕΡΤ και θα μπορούσα να της πω να σας προβάλλει, αλλά δεν το σκεφτήκατε. Δυστυχώς δεν το σκεφτήκαμε καθόλου. Δεν σκεφτήκατε να με χρησιμοποιήσετε. Use me. Use me. Λοιπόν. Λοιπόν. Θα το κόβουμε αυτό το κομμάτι που είπα. Αν δεν κόβουμε το μυαλό σας. Να σε καλά πάντως. Γιατί ξέρω το πρόγραμμά σου. Πόσο πολύ ασχολείσαι. Πόσο τρέχεις, το χτυμά ιδιαίτερο, όπως θα φανταστείς. Κοίταξε, είσαι άνθρωπος δικός μου, είσαι άνθρωπος της Αριστονίκης. Ξέρω ότι με την Αριστονίκη έχετε πολύ καλή συνεργασία. Γράφει και Αριστονίκη στο Writer's Gang, στην ιστοσελίδα σου. Ναι. Από τη στιγμή που μπαίνει η Αριστονίκη, βρήκα την Άρια και έχει παράσταση αύριο και στην παράσταση είναι και η Πάολα Χατζηλαμπρή, δεν μπορούσα να μην το κάνω. Τώρα αυτή τη στιγμή μου λέμε είναι 12 και 2. Τα χαράματα, έχουμε και έναν αγριό σκύλο. Έλα να βγεις και εσύ στο βίντεο, να δείξεις το νου σου. Έχουμε και έναν αγριό σκύλο. Ο οποίος έχει λυσάξει. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Όχι, όχι, η ώρα του περπατήματος τώρα. Σου λέει δεν πάμε να περπατήσουμε και μιλάμε και πάλι. Λάκη, πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πες μου, Άρια μου, θέλω να μου πεις λίγα λόγια για το βιβλίο. Μπορείτε να βρείτε την Άρια Σοκράτους στο Facebook και να την ακολουθήσετε. Είναι το όνομά της γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι Άρια, A-R-I-A,
S-O-C-R-A-T-O-U, Άρια Σοκράτους, T-O-U-S. T-O-U-S. Θέλω έτσι λίγο να μας πεις για το έργο, πώς το βιβλίο και ήταν η αφορμή για να γράψεις το βιβλίο. Δώσε μας έτσι λίγες πληροφορίες. Το βιβλίο ξεκίνησα να το γράφω μόλις μετανάστευσα στην Αμερική το 2013, μετά από λίγο καιρό. Αφορμή ήταν δυστυχώς ένα τραγικό γεγονός. Ήταν η δολοφονία μιας φίλης μου από το σύντροφό της. Wow. Το 2013. Είχα συγκλονιστεί τόσο που πραγματικά δεν ήξερα τι να κάνω. Ξεκίνησα να γράφω χωρίς να σκέφτομαι. Γιατί η γυναικεία είναι κακοποίηση. Αρχικά το πλάνο ήταν μόνο η γυναικεία κακοποίηση. Έτσι δημιουργήθηκε ο χαρακτήρας της Κρίστα. Όμως στην πορεία είχε συμβεί και άλλο γεγονός. Τότε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, είχε χαθεί ένα 15χρονο κορίτσι, μια μαθήτρια. Ναι. Λατινικής καταγωγής, η οποία βρέθηκε μετά από ένα μήνα διαμελισμένη σε κάδο σκουπιδιών. Το κορίτσι αυτό ήταν θύμα sex trafficking. Είχε απαχθεί από το κύκλωμα, sex trafficking, όταν επέστρεψε από το σχολείο της. Οπότε άρχισα να συλλέγω πληροφορίες, έκανα αντελεχή έρευνα με το Human Trafficking Resource Center στην Αμερική. Πήρα κάποια στοιχεία. Είχα κάνει και συνέντευξη στη Σίλια Τελαβαρέν. Είναι πρέσβυρα της καταπολέμησης του sex trafficking στα Ηνωμένα Έθνη. Ένα τον κόσμο έχει συμβάλει και στην απελευθέρωση πολλών γυναικών. Και είχα κάνει και κάποιες συνεντεύξεις με κάποια θύματα τα οποία είχα γνωρίσει στην Κύπρο, γιατί η Κύπρο δυστυχώς είναι η δεύτερη χώρα στο sex trafficking. Δυστυχώς. Οπότε είχα μαζέψει όλες τις πληροφορίες. Ήταν επώδυνο, δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο, ήταν πολύ δύσκολο. Στα βιβλία μου πάντα, εγώ έχω μία μανία, αν μπορώ να το πω έτσι, να παντρεύω τη λογοτεχνία με την δημοσιογραφική έρευνα. Μ' αρέσει πολύ η κοινωνική έρευνα. Και είναι έκδηλος όλα τα βιβλία μου. Αλλά σε αυτό συγκεκριμένα είχα κάνει πάρα πολύ δουλειά με την έρευνα, αλλά το είχα τοποθετήσει την έρευνα ως φόντο πίσω, γιατί δεν είναι πολύ. Γιατί αλλιώς θα ήταν μόνο στατιστικά στοιχεία. Ναι. Το βιβλίο πραγματεύεται, έχει πολλούς χαρακτήρες. Η Ράγα της αφήγησης έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες. Δεν είναι μόνο οι τρεις γυναίκες οι οποίες είναι στο ίδιο θέατρο. Σίγουρα γίνεται διασκευή όταν θα μεταφερθεί στο θέατρο, στο θεατρικό σανίδι ένα βιβλίο. Δεν είναι ακριβώς όπως είναι μέσα στο βιβλίο. Φυσικά. Φυσικά ακριβώς. Εσύ έκανες διασκευή, δεν είναι? Ναι, ένα θεατρική διασκευή μου βοήθησε και πάρα πολύ να το προσαρμόσω στο μονόλογο. Γιατί δεν το έφεξα να κάνει. Έφεξα να κάνει μονόλογο ποτέ προηγουμένως. Και με βοήθησε πάρα πολύ, μου εξήγησε πώς πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Η παράσταση διαρκεί 50 λεπτά. Και δεν έχει καθόλου διάλειμμα. Και οι αλλαγές είναι γρήγορες, πάρα πολύ γρήγορες. Και ξαναλέμε ότι έχει υπέρτιτλους στα ελληνικά. Όσοι φοβηθούν ότι μπορεί να μην τα καταλάβουν καλά τα αγγλικά, υπάρχουν υπέρτιτλους στα ελληνικά. Η γλώσσα είναι πολύ απλή έτσι αλλιώς στα αγγλικά. Ναι, αγαπητοί μου, αλλά κάποιες φορές μπορεί να δυσκολευόμαστε. Δηλαδή, και όταν παρακολουθώ αγγλικά ντοκιμαντέρ ή αγγλικές ταινίες, βάζω πάντα υπότιτλους στα αγγλικά. Για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω χάσει καμία λέξη και σίγουρα σε μια θεατρική παράσταση τέτοιου βάθους, σίγουρα δεν θες να χάσεις λέξεις και νοήματα. Άρα δεν είναι μεταφρασμένα ακριβώς στα ελληνικά. Ναι, ακριβώς στα ελληνικά. Και είναι κάτι πρωτοποριακό, δεν συμβαίνει συχνά στο θέατρο. Στο θέατρο δεν συμβαίνει. Το να είναι υπέρτιτλος στα ελληνικά. Ναι. Ναι, υπέρτιτλος στα ελληνικά. Γιατί μου είπαν πολύ, εντάξει, είσαστε οι δύο με καταγωγή από την Κύπρο. Έχετε σπουδάσει στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο είναι παράσταση στα αγγλικά? Είναι για τον λόγο που είπα προηγουμένως. Δεν θέλαμε να αλλάξει η δυναμική του έργου. Η δομή, δηλαδή, όταν χαθεί η προφορά των πρωταγωνιστριών, χάνει και η δυναμική του έργου. Ναι, ναι.
Δεν είναι το ίδιο. Ναι, ναι. Και κοίταξε, σίγουρα διαφορετικά μιλάει τα αγγλικά μία Αμερικανίδα, διαφορετικά μία κοπέλα που έχει καταγωγή από την Ελλάδα και έχει βρεθεί στην Αμερική και διαφορετικά μία κοπέλα που έχει καταγωγή από τη Ρωσία και έχει βρεθεί στην Αμερική. Σίγουρα είναι διαφορετικά. Ακριβώς. Ενώ στα ελληνικά θα τα φλάς, θα τα ίδια που φορά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και εξάλλου είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε στην Αμερική, βασισμένο πάνω σε έρευνα δημοσιογραφική που έκανες εσύ σε σχέση με γυναικοκτονίες και trafficking. Mm-hmm. Και σίγουρα τα αγγλικά είναι η γλώσσα που του αρμόζει να ακουστεί. Γιατί είναι σε διεθνές επίπεδο αυτή τη στιγμή, κάνουμε μια προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να το κρατήσουμε έτσι. Και να πολύ καλά κάνετε, Άρια. Και πολύ καλά κάνετε. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία που μας έκλεισε στα σπίτια και μας έτσι μας ταλαιπώρησε αρκετά, νομίζω ότι για τους ανθρώπους, τους δημιουργικούς και τους καλλιτεχνικούς όπως είσαι και εσύ και η Πάολα, έδωσε μία όθηση ώστε να βγείτε έξω από τα σύνορα εντελώς μετά. Ακριβώς. Διότι ως εγκλεισμός δίνει μετά μια ευκαιρία και λες, ρε παιδί μου, θέλω να ταξιδέψω. Θέλω να ταξιδέψω όχι μόνο νοερά, αλλά και ουσιαστικά. Πάντως, εγώ θέλω να πω για την Άρια ότι η Άρια, εκτός του ότι κάνει αυτή τη δουλειά που είναι λειτουργήμα, να βοηθάει ξένους ασθενείς, να τους μεταφράζει το τι τους λένε οι γιατροί και να μεταφράζει τους γιατρούς τι λένε οι ασθενείς. Και λέω, ακολουθήστε τη στο Facebook, πολύ συχνά αναρτά πολύ συγκινητικές ιστορίες από αυτό το κομμάτι της δουλειάς της. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι μια πολύ σχηδής προσωπικότητα. Είναι και μητέρα. Έχει 2 διδυμάκια 5 ετών. Και κάνει και όποτε μπορέσει, κάνει και ταξίδια τα οποία έχουν να κάνουν πάντοτε με τη δουλειά της και με τις καλλιτεχνικές και πνευματικές της αναζητήσεις. Δεν ξέρω, μ' αρέσεις, Άρια. Βλέπει τη φωτογραφία σου ο κόσμος δίπλα. Τώρα μια φωτογραφία φοράς ένα κόκκινο φόρεμα. Πρέπει να είσαι σε κάποια υπογραφή παρουσίαση βιβλίου. Για να έχουν την εικόνα, είσαι μια από τις γυναίκες που μου αρέσει πάρα πολύ, πλατωνικά εννοείται, γιατί έτυχε να γεννηθώ το ορφανοφύλλο, αλλά σε παρακολουθώ και μου αρέσει πάρα πολύ που είσαι μια γυναίκα γήινη και πολύ πραγματική, αληθινή. Γουστάρω, ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι έμπνευση. Είσαι. Εγώ, τι μπορώ να πω για σένα, πραγματικά, με τη μου τα λόγια σου ιδιαίτερα. Τίποτα. Στο γράψα μια πέρα δημοσίως στο Facebook. Γιατί είσαι πολύ αληθινή. Ειλικρινά, από όσους αληθινούς ανθρώπους, δεν μπορώ να είσαι αυτούς καθόλου. Μα νομίζω όλοι μας θέλουμε ουσιαστική επικοινωνία και να νιώσουμε ότι συνδεόμαστε και ότι ερχόμαστε... Δεν ξέρω κατά πώς είναι όλοι. Νομίζω βαθιά όλοι το επιθυμούν. Και αυτό που θέλω να σου πω είναι, επειδή εγώ δεν έχω δει την παράσταση ακόμη, θεωρείς ότι κάποιος ο οποίος θα έρθει στην παράσταση μπορεί να νιώσει αυτή τη σύνδεση με τις πρωταγωνίστριες, τις τρεις πρωταγωνίστριες, μπορεί να έρθει πιο κοντά, μπορεί να έρθει πιο κοντά στο ψυχισμό μιας γυναίκας η οποία γίνεται θύμα trafficking ή θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Απόλυτα το ζει, μπαίνει μέσα στο έργο και ο θεατής. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, με βέβαια την καρδιά, όχι επειδή έχω καμία σχέση με το έργο και το έγραψα, καμία σχέση. Το λέω γιατί το παρακολούθησα και εγώ ως αντικειμενικός θεατής βγήκα από την ιδιότητα της συγγραφέως εντελώς και το είδα σαν απλός θεατής που δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Και συγκλονίστηκα και έκλαιγα προς σε πολλά σημεία. Που δεν αύριο... Αν υπήρχε τρόπος θα έπαιρνε ένα αεροπλάνο να έρθουν στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς δεν το ήξερα πιο νωρίς και δυστυχώς, ευτυχώς και δυστυχώς, αύριο έρχεται η κόρη μου από το Άμστερνταμ για να περάσουμε μια εβδομάδα μαζί που έχει διάφορες δραστηριότητες εδώ να κάνει, που ήρθε το καλοκαίρι και δεν την είδα λόγω του ότι ήμουν ασθενούσα με κορονοϊό, οπότε αν δεν ερχόταν η Κυριακή αύριο, στο λέω, θα πιάνα το πρώτο αεροπλάνο, θα πήγαινε ο Λάκη στο ξενοδοχείο το σκύλο, που δεν έχει πάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και θα ερχόμουν. Σοβαρά σου μιλώ. Μακάρι. Την επόμενη φορά θα το πούμε. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με στα μαύρα μεσάνυχτα φιλενάδα έκατσες να κάνουμε εδώ τη συνέντευξη. Αύριο
Εγώ σε ευχαριστώ, αλλή μόνο εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, όχι εσένα. Ναι, ευχαριστώ, γιατί ξέρεις κάτι, το κανάλι μας είναι ένα πολύ περιεκτικό κανάλι. Εκτός από θέματα ψυχοεκπαίδευσης, προβάλλει με κάθε ευχαρίστηση και με πολύ όρεξη το κανάλι μας, προβάλλει ανθρώπους πνευματικούς, οι οποίοι έρχονται και από το χώρο των τεχνών και το χώρο των επιστημών. Άρα εμπλουτίζει το κανάλι μας αυτό το βίντεο. Είναι η θεατρική παράσταση «Τα δάκρυα της σιωπής», «Tears of Silence», που είναι Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, 8.30 το βράδυ, στο Alhambra Art Theater. Ξαναλέω, στην Αθήνα. Είναι μοναδική παράσταση, δεν θα γίνει κι άλλη, είναι μόνο αυτή. Ξαναλέω τώρα το τηλέφωνο του θεάτρου για όσους θέλουν να προκρατήσουν τις θέσεις τους για εισιτήρια. Είναι 210-522-0120 στην Αθήνα. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή επιτυχία εύχομαι, Αρία, και σε σένα και στην Πάολα, και εύχομαι να ταξιδέψει το έργο σου σε πολλές άλλες χώρες και σε πολλές άλλες καρδιές και να είναι βοηθητικό στην καταπολέμηση της βίας κατά το γυναικό μου, ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ και θα έπρεπε να μας απασχολεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα μου, πάρα πολύ ευχαριστώ πόσο, γιατί βασικό για μας είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μάρτυρα πλέον. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα, είναι μια μάρτυρα που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα τις γυναίκες. Λοιπόν, μόλις έχεις την ανατύπωση του βιβλίου σου, θα με ενημερώσεις για να κάνουμε βίντεο για το βιβλίο σου, που θα είσαι και στη έδρα σου και θα έχεις και διαδίκτυο και θα βλέπουμε και την πολύ όμορφη φάτσα σου και τις ωραίες εκφράσεις που σου να μας μιλάς. Λοιπόν, θα έχω διαδίκτυο, θα πω. Τώρα δεν έχει, αλλά κάναμε, τη δουλειά μας την κάναμε. Έχω, αλλά είναι διακεκομένο, έχει πρόβλημα. Ναι, όχι, είναι εντάξει. Λοιπόν, τυχεροί όλοι όσοι θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αύριο την παράσταση. Πολύ καλή επιτυχία. Ανυπομονώ ποτέ θα μπορέσω και εγώ να την παρακολουθήσω. Φιλιά. Σύντομα στην Κύπρο. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αρία. Γεια σου.